καταγραφή όλη το Συμβουλίο, ώστε ο καθένας να ξέρει πώς τοποθετεί και τι είναι ο καθένας. Την τεχνική τοπή θα αναλάβουμε εμείς. Ένα δεύτερο τα θέματα που συζήτηση, αν όταν είναι πολλά, είναι αυτό πιο νωρίς, αν έχουμε όλο το χρόνο να ξεχωριζόμαστε, αυτή που θέλουμε να διαβάσουμε. Και αλλιώς το περιορίσουμε και στα 15 θέματα, νομίζω ότι είναι εντάξει. Για να υπάρχουν και το χρόνο σε κάθε θέμα να τοποθετούμε. Στο πρώτο θέμα το οποίο θα. Και ένα τελευταίο, εδώ οι αγαπητοί αντιδήμαρχοι και τα νομικά πρόσωπα τώρα θα βγουν άμεσα να καταθέσουν τον στρατηγικό σχεδιασμό τους με έργα συγκεκριμένα, έτσι ώστε και εμείς οι υπόλοιποι να μπορούμε να προσφέρουμε, να κάνουμε τις προσθήκες μας, τις βελτιώσεις, ό,τι χρειάζεται και να είμαστε ενημέρωτοι. Να έχουμε ένα κοινό στόχο, τέλος πάντων, που θέλουμε να πάμε. Αυτά. Θα το αστείλω στη γραμματεία. Ήταν η πρώτη συνεδρίαση. Ο στόχος και ο σκοπός είναι να μην επαναληφθούν καταστάσεις του παρελθόντος, να γίνεται ένα δημοτικό συμβούλιο κάθε μήνα με 50 και 55 θέματα. Για τον λόγο αυτό σας λέω από τώρα ότι κατά 99% την επόμενη Δευτέρα έχουμε και καινούργιο δημοτικό συμβούλιο. Το θέμα με την ζωντανή κάλυψη ήδη το δρομολογούμε. Και είμαστε, από τη στιγμή που το προτείνεται, είμαστε ευχάριστη θέση να μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε ακόμα και από τη Δευτέρα, αφού μπορείτε να συνδράμετε τώρα σε αυτό. Και το τρίτο θέμα το οποίο θέσατε ήδη υπάρχει προφανώς στο σχέδιο από τους αντιδημάρχους, θα καταγραφηθεί προς όλους.